θέλουν να σας πάρουν από αντιπρόεδρο. Κοιτάξτε, με την διαγραφή μου για τη Μακεδονία μας, έστειλε ένα μήνυμα στον κύριο Βούτση, το οποίο τον εκτιμώ σαν πρόεδρο της Βουλής, όχι για τις πολιτικές του απόψεις, το γνωρίζει και αυτός και εγώ, αλλά δεν έχει να κάνει, ότι θα διευκολύνω τις διαδικασίες της Βουλής και θα πάρει και τα λοιπά. Ως όφυλα ανθρώπινα και θεσμικά. Χωρίς να ξέρω βέβαια ούτε άνοιξα κανονισμούς και τίποτα, δεν με ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Πηγαίνοντας τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο, έτσι αυτό έγινε Σάββατο, Δευτέρα πρωί είχαμε γραφείο. Οι συνάδελφοι των ΑΝΕ, στην κοινοβουλευτική ομάδα, μου έστειλαν εκπροσώπους τους και θέλουν να με πετάξουν με τις κλωτσές από το γραφείο έξω. Να φύγω την ίδια μέρα. Λέω ρε παιδιά, είμαι εδώ πέρα 3,5 χρόνια. Έχω αρχεία απόρριτα και εξεταστικές επιτροπές, πορίσματα τέτοια, να τα μαζέψω, έστω μια εβδομάδα, να δω που θα τα πάω στις κούτες. Και φυσικά, όχι, θα φύγει σήμερα στις 24 ώρες. Ρε παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό. Όχι, θα φύγει στις 24 ώρες. Οπότε και εγώ ξέρεις τώρα, δεν είμαι για πολλά. Δεν πολλά. Είσαι και πολύ ευγενική ψυχή, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ναι, γιατί όταν σου λένε θα φύγει με τις κλωτσές από το γραφείο σου που είσαι. Ποιος σου το είπε αυτό, δώσε μου λίγο τώρα πικάντικο ρε. Η κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος, κάποιος, ποιος μπροστά, δηλαδή, ο φίλος μου. Δεν θα πω τίποτα. Ο Θανάσης ήταν εκεί. Δεν νομίζω. Δεν έρχεται κοντά μου, δεν μπορεί. Απλώς λέω, είστε εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οπότε ρωτώ τις υπηρεσίες της Βουλής, ρε παιδιά. Τι κάνω εδώ πέρα, μου λένε είσαστε στα καλά κύριε Βοδίδη, είσαστε αντιπρόεδρος, το γραφείο είναι γραφείο αντιπρόεδρου, θα το παραδώσετε όταν και εφόσον παραντηθείτε, αν γίνει πρόταση μόρφης. Λέω παιδιά, τι είναι η πρόταση μόρφης, δεν το κατάλαβα, δεν ξέρω τη διαδικασία. Μου λέει πρέπει να μαζευτούν 50 υπογραφές, να γραφτεί μια πρόταση μόρφης στο πρόσωπό σας για πλημελή άσκηση καθηκόντων, ως αντιπρόεδρος δηλαδή, αυτή είναι η μορφή, όχι η πολιτική μορφή, και εφόσον μαζέψει πάλι 151 ψήφους, ή θα παρατηθείτε την ίδια μέρα ή θα διαγραφείτε. Τώρα το κατάλαβα. Πρόταση μορφής από το σύνολο του κοινοβουλίου, δηλαδή. Προσέξτε τώρα, εγώ έχω ψηφιστεί από 182. Ναι. Αποφάσισα δε, μόλις έμαθα ότι δεν μπορούν να φύγουν και κατά παράβαση του κανονισμού και από προσωπική πίκρα, να μην πω καμιά άλλη βαρύτερη κουβέντα, θέλω να με βγάλουν την ίδια μέρα το γραφείο μου στο δρόμο. Λοιπόν, είπα παιδιά, πάρα πολύ ωραία, περιμένω την πρόταση μορφής. Να δω τι θα γράψετε, 50 συνάδελφοι, του ΣΥΡΙΖΑ και 8 των ΑΝΕΛ, δεν ξέρω ποιοι θα υπογράψουν, πώς θα τεκμηριώσετε την πρόταση μορφής στο πρόσωπό μου για πλημελή άσκηση καθηκόντων, όταν προς τιμήν το κύριος Βούτση χθες είπε στη διάσκεψη του Πρόεδρου ότι ήμουν εξαιρετικός αντιπρόεδρος και δεν τίθεται θέμα. Εδώ έχουμε, θα ζήσουμε ωραίες στιγμές. Γιατί ο κύριος Βούτση είπε δεν έχει τίθεται θέμα. Ο κύριος Καμένος ήταν εξαιρετικός αντιπρόεδρος, εξαιρετικά στα κατεβάσματα. Άλλη διαδικασία δεν προβλέπεται, έτσι, μόνο πρόταση μορφής. Δεν προβλέπεται άλλη διαδικασία. 50 υπογραφές. Πρόταση μορφής τεκμηριωμένη βάση κανονισμού Βουλής για πλημελή άσκηση καθηκόντων ή παραβίαση τόσων πρέπει να κάνει ο αντιπρόεδρος Βουλής και ομιλίες αυτών που κάνουν την πρόταση μορφής έως 5 ομιλητών και μετά μία ώρα δική μου ομιλία. Επάνω στην πρόταση. Εγώ θα λοιπόν ήθελα να σου πω αγαπητέ μου Δημήτρη στη θέση σου θα είχα υπερψηφίσει την πρόταση μορφής για να τους κάνω και πλάκα. Αλήθεια σου λέω. Θα είχα υπερψηφίσει. Θα έλεγα σύντροφοι, ναι, και εγώ είμαι. Δεν ξέρω αν έχεις δικαίωμα να ψηφίσεις αφού είναι η μορφή για εσένα. Θα έλεγα και εγώ, με έμφαμε τον εαυτό μου, ήμουν ένας ανίκανος πρόεδρος, αντιπρόεδρος Βουλής. Ήταν λάθος η επιλογή του κόμματος να με επιλέξει. Τέλος. Και 182 συναδέλφων. Αυτό, ναι. Θα το έκανα. Αλήθεια σου λέω και θα γέλαγα. Μετά θα γραφόταν στην ιστορία. Πρέπει να είμαστε λίγο ψυχραιμοί. Απλώς βλέπεις εδώ και το σύστημα έχει κενά. Δεν μπορεί να διαγραφεί ο αντιπρόεδρος παρά μόνο εάν παραιτηθεί ο ίδιος ή αν έχει εκτελέσει πλημελώς, εμφανώς έχει παραβιάσει τον κανονισμό της Βουλής, το οποίο δεν συμβαίνει. Άρα όταν κάποιος καθίσει να γράψει μια τεκμηρίωση για την πρόταση μορφής, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πλάκα έτσι. Οπότε θα το ζήσουμε γι' αυτό. Κύριε Καμένε, οι ψηφοφόροι, οι δικοί σας, αυτοί που έρχονται στο πολιτικό σας γραφείο, αυτούς που γνωρίζετε κτλ., τι σας λένε αυτό το διάστημα, σας πιέζουν να προσεγγίσετε κάποια παράταξη, κάποιο κόμμα, να κάνετε ενδεχομένως κάποια δική σας κίνηση, ποια είναι τα επόμενα βήματα τα δικά σας? Γιατί πολλοί συνδέουν την αποχώρηση από το Channel και από την συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, δεν είναι υπερβολή και αυτό θα βγουν κάποια μέρα γιατί τα μαζεύω όλα. Έχω κάποιες λίγες χιλιάδες μηνύματα σε όλους τους λογαριασμούς μου, τον email και στο κινητό και στο Viber. Ναι. Δεν τα προλαβαίνω, έχει καταστραφεί το κινητό μου. Mm-hmm. Από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά, από όλο τον κόσμο. Στο γραφείο παίρνουν άνθρωποι και κλαίνε, γιαγιάδες, μεγάλοι άνθρωποι, τα κορίτσια στο γραφείο δεν μπορούν να το διαχειριστούν, δεν είχαν και την εμπειρία. Κλαίνε οι άνθρωποι για τη Μακεδονία στο τηλέφωνο, είναι πολύ συγκινημένοι. Εγώ δεν περίμενα να έχει αυτό τον αντίκτυπο αυτό που έκανα. Πολλούς τους ευαισθητοποιήσω ότι έκανα το σταυρό μου, τώρα τα λέω, λες και το έκανα επειδή δεν έκανε κάτι, έτσι είμαι. Εγώ απλώς αυτό ευαισθητοποιήσω πολύ κόσμο, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο για να με στηρίξει σε ό,τι κάνω. Λέω παιδιά δεν θα κάνω, δεν έχω προλάβει να σκεφτώ τίποτα. Ούτε συζητάω με κανέναν,
υπάρχουν προτροπές για να γίνει κίνηση αυτόνομη. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ομογενείς κυρίως, που θα στηρίξουν. Αρκετοί λένε να πάω στην Δημοκρατία. Όλοι σχεδόν, το 90% θα έλεγα, 95% συντριπτική πλειοψηφία, το να μην παραδώσουν είτε την έδρα, τη βουλευτική ή την αντιπροεδρία μετά, εφόσον έμαθαν τι συνέβη και με αυτό το ζήτημα, είναι μηνύματα συγκινητικά. Δημητρή, επειδή έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ και με έχουν πάρει και μητροπολίτες από την περιοχή σας που δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους. Και προς τιμή μου δηλαδή, να με ευλογήσουν που είναι μπράβο παιδί μου και έδειξες μια εντυμότητα και ένα... Εγώ θα σου διαβάσω, δεν το συνηθίζω και συγγνώμη για τον Νικό γιατί πλέον γνωριζόμαστε. Θα σου διαβάσω μήνυμα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ακροατής και είναι σοβαρός, πραγματικά είναι σοβαρός άνθρωπος και είναι και, πώς να πω, και πολύ διαβασμένος. Γράφει με αφορμή, έχω διάφορα μηνύματα αλλά αυτό το ξεχωρίζω. Λέει, πάρα πολύ καλός ο Καμένος, τι δουλειά απορώ είχε με τους Ανέλ. Να το απαντήσω. Δεν ξέρω, αν νιώθεις την ανάγκη, κάντε. Όχι. Δεν είμαι επαγγελματίας στην πολιτική. Δεν επέλεξα. Με επέλεξαν φιλικά, τώρα μην τα πω με το τηλέφωνο το πώς και το γιατί, κατά τύχη. Εγώ αποφάσισα να γίνω ελευθερής ένα βράδυ μιας Παρασκευής, με πείσαν κάποιοι πάλι της Βουλής, ενώ είχα πει όχι, και έτρεχα το βράδυ εδώ στην Όφωνος να βγάλω παράβολο και μια ληξιαρχή πράξη για να κάνω τα χαρτιά μου 9 το βράδυ και έλεγε στις 12 η διορία. Και μετά έδωσα τη μάχη, εντάξει, με τους γάμπρους εδώ κάτω, στον Πειραιά, που είμαι και Ολυμπιακός, με τους φίλους τους Μανιάτες, με όλο τον κόσμο, με το λόγο μου, έκανα μια περιοδία και βγήκα. Και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη. Βαζελάκους δεν έχεις. Βαζελάκους δεν έχεις. Έχουμε λίγους, έχουμε αγκρίδες, έχουμε πολλούς. Και παυξίδες έχουμε, αλλά τώρα με το θέμα ποιο είναι. Η τώρα περισσότεροι παυξίδες να πεις. Είναι όλοι από τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή έχω 300-400 αιτήματα φιλία στο Facebook, άνοιξα και άλλο λογαριασμό γιατί γέμισαν, οι οποίοι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Με σημαίες του ΠΑΟΚ απάνω κτλ. Και βλέπεις ότι δεν υπάρχει ομάδα στο εθνικό. Και αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό στο τέλος της ημέρας. Ναι, η αλήθεια είναι αν θες. Θα μπορούσε κάποιος να πει ένας που μου κάνει αίτημα φιλίας που έχει τη σημαία του ΠΑΟΚ. Εγώ έχω φωτογραφία στο Facebook που είμαι στο μπάσκετ, στον Ολυμπιακό. Θα μπορούσα να πείτε τι να του κάνω έτοιμα. Καλά τα λέει, αλλά είναι γάβρος. Και όμως βλέπεις ότι το κάνει πάνω από κόμμα, πάνω από ομάδα. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Και νομίζω ότι το Σκοπιανό, και θα απαντήσω αυτό που είπες, ναι, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν έχουν κατανοήσει ακόμα τι έχει συμβεί. Δεν έχουν κατανοήσει σιγά σιγά, έχει περάσει μια εβδομάδα. Όταν θα αρχίσει τα εμπορικά σήματα, όταν θα αρχίσει, ήδη πρέπει να ξεκινήσει το άνθρωπο 8 το θέμα των βιβλίων και της επιτροπής αυτής, ξεκινάει άσχετα με τις κυρώσεις των συμβάσεων και σταματάει αν δεν προχωρήσουν οι συμβάσεις. Δηλαδή θα ξεκινήσει η διαδικασία να δούμε τα βιβλία μας, να ξαναγράψουμε την ιστορία μας. Δυστυχώς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες έγιναν τον αγκαίο καλό του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτίστηκαν, ρε παιδί μου, δεν μπορώ τις αγκαλιές και τις γραβάτες. Εγώ, μα το Θεό το λέω, δεν θα πήγαινα και να μην με είχαν διαγράψει. Δεν είναι η γιορτή, που ξέρω και 10 δράμια οικονομικά, ούτε είναι η γιορτή τον Αύγουστο. Έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος οικονομικά, τον έχουμε ταλαιπωρήσει. Πάντως, ναι. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή, όχι αμετροέπεια, όχι γέλια. Έχουμε δύο αιχμαλώτους απέναντι, δίνουμε τη Μακεδονία, ματώνει ο κόσμος η καρδιά του. Δεν μπορείς να γελάς τώρα και να κάνεις πάρτι που πήρες 10 χρόνια επιμήκυνση και το 32 θα έχεις να δώσεις 90 δις και θα ψάχνεσαι. Μάλιστα. Να σε ξαναστείλουν όλα 10 χρόνια μετά. Δημήτρη, έχουμε ξεφύγει λίγο από τον χρόνο γιατί πήγε, πέρασε τις 10. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν είσαι Θεσσαλονίκη, ξέρεις πολύ καλά ότι είμαστε φιλόξενοι. Θα έρθω να με ευλογήσετε. Εμείς θα σε ευλογήσουμε. Πάντως, ήσουν άδικο σε κάτι από όλη την κουβέντα. Τι. Όχι εσύ. Του πάει η γραβάτα. Εντάξει, το θέμα είναι να τη φοράω. Πάει, έλα, χολιγουντιανός. Σαν το Ρέντσι. Τη φοράμε από 26, φτάσαμε 52. Δεν σου πάει γραβάτα, συμβγάλει την άλλη. Να σε καλά, γεια. Φόκους 103,6.